έχουμε μπει δυναμικά στο καλοκαίρι. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας, πάρα πολύ ζέστη. Αλλά δυστυχώς η δουλειά είναι πολύ δροσερή. Είναι πολύ χαμηλά, πολύ υποτονικά. Και η ντόπια αγορά, οι ντόπιοι καταναλωτές και δυστυχώς και ο τουρισμός έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σχετικά με όσα λέγανε το χειμώνα που πριν την τουριστική σεζόν. Δυστυχώς δεν έχει τραβήξει όπως θα έπρεπε. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει και έχει πρόβλημα και έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι όταν δεν δουλεύουν τα μαγαζιά που περίμενε κανείς να δουλέψουν τα εποχιακά, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, όλα τα τουριστικά, τα οποία ο κόσμος που έχει έρθει δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να ψωνίσει, δυστυχώς υστερεί η ντόπια οικονομία. Οπότε, όταν υστερεί η ντόπια οικονομία, οι πελάτες μας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ψωνίσουν αυτά που θα θέλουν να ψωνίσουν. Οπότε μιλάμε για ένα καλοκαίρι το οποίο είναι πιο υποτονικό από ό,τι ήταν πέρυσι, δυστυχώς. Τώρα από την άλλη μεριά έχουμε την ακρίβεια, την οποία τη διαπιστώνουμε όλοι όταν πάμε κάθε μέρα να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς τη διαπιστώνουμε και στο σούπερ μάρκετ που πάμε σαν νοικοκυρέοι να ψωνίσουμε και στα μαγαζιά μας που έρχονται οι προμηθευτές μας να μας πουλήσουν πρώτες ύλες. Όλα είναι πολύ ψηλά, δεν πέφτει τίποτα. Ίσα-ίσα κάποια τσιμπάνε και ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Το ανησυχητικό είναι ότι και το ρεύμα πάλι αρχινάει και ανεβαίνει. Για το μήνα Ιούλιο έχουν εξαγγείλει ότι θα έχει αύξηση, το έχουν ήδη προεξοφλήσει αυτό. Πόσοι θα είναι θα δείξει. Αλλά και ένα 10% μόνο να είναι, πάλι θα είναι πολύ ψηλά η τιμή του. Και έχουμε και ένα ακόμα που έχει προσθεθεί, που είναι το εργασιακό κόστος. Θα μου πεις το εργασιακό κόστος θα γυρίσει πάλι στην αγορά. Όμως μέχρι ο κάθε εργαζόμενος να πιάσει στα χέρια του τα χρήματα αυτά τα έξτρα που θα πάρει, η επιχείρηση επομίζεται αυτό το κόστος σε μετρητό που δίνει τον μισθό του υπαλλήλου, επομίζεται όλα τα κόστη που ανεβαίνουν από εκεί και πέρα όσον αφορά τα ασφάλιστρα και όλα τα σχετικά. Και δυστυχώς αυτό θα κάνει τουλάχιστον 3 με 4 μήνες να μετακυλήσει, να έρθει πίσω στην αγορά. Για να τα πιάσει ο εργαζόμενος τα χρήματα στα χέρια του, να τα δει, να το νιώσει ότι κάτι έχει παραπάνω και να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω και αυτός. Από την άλλη, έχουμε δυστυχώς το φορολογικό νομοσχέδιο το καινούριο, το οποίο ψηφίστηκε πέρυσι. Δεν πήρανε τίποτα πίσω. Ό,τι είπανε το έχουν εφαρμόσει. Είμαστε σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δυστυχώς θα απαντήσει το Σεπτέμβριο. Θα αποφανθεί το τι αποφάσεις θα βγουν δηλαδή τότε. Και μέχρι τότε οι φορολογικές δηλώσεις δυστυχώς θα έχουν τελειώσει. Οπότε, ό,τι βάλουν, το βάλανε και μετά βλέπουμε του χρόνου αν θα πρέπει να ξεπέφτουν χρήματα από αυτό το επέσχυντο φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι δυστυχώς δεν είναι καλό. Εύχομαι να μην συνεχίσει έτσι και μετά τον Ιούλιο, ας πούμε, Αύγουστο και μετά που θα μπούμε στο φθινόπωρο που θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι γιορτές, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο με το τελείωμα του χρόνου να έχουμε ένα πρόσημο τουλάχιστον όπως το περσινό. Δυστυχώς μέχρι τώρα είναι δύσκολα.